Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας βρέθηκε στη βάση της δεύτερης ΕΜΑΚ στην αεροπορική βάση του ΣΕΔΕΣ. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε συγχαρητήρια στους άντρες της ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών για τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν τόσο στους σεισμούς στην Τουρκία, όσο και στο πρόσφατο πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα τη δεύτερη ΕΜΑΚ, διότι με τον αγώνα τους και στην Τουρκία και στα Τέμπη δείχνουν τα πρότυπα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Τα πρότυπα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης, της καθημερινής προσπάθειας που διασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον για τον ελληνικό λαό, ένα μέλλον ασφάλειας. Αυτά τα πρότυπα πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς, ζήσαμε ένα τραγικό ατύχημα στα Τέμπη που δείχνει ότι το κράτος δεν εγγυήθηκε την ασφάλεια στις μεταφορές, που δείχνει ότι υπήρχαν έργα που δεν υλοποιήθηκαν στην ώρα τους και αναξιοκρατία που οδήγησε ένα ανθρώπινο λάθος και όλη αυτή την αβελτηρία του κράτους στο να χαθούν πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές και ιδιαίτερα νέων ανθρώπων. Το κράτος πρέπει να γίνει εγγυητής μιας καλύτερης διαβίωσης, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Ακολούθησε επίσκεψή του στη βάση των εθελοντών της πολιτικής προστασίας του Δήμου Θέρμης, ενώ το απόγευμα της Δευτέρας αναμένεται συνάντησή του με φίλους και στελέχη του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Μηχανιώνα.